Τουλάχιστον εντυπωσιακό μπορεί να χαρακτηριστεί το κόστος που επιβαρύνει τη ΔΕΙΑΚΣ για την υποστήριξη ενός λογισμικού που διαθέτει για την έκδοση λογαριασμών. Όπως αποκαλύπτεται από τη σχετική σύμβαση που έφερε στην επιφάνεια το Ξάνθη Πρέσ και τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για το τρέχον έτος, η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης καταβάλλει σε επιχειρηματία της Ξάνθης το ποσό των 750 ευρώ το μήνα συν ΦΠΑ για την υποστήριξη ενό λογισμικού που έχει κατασκευάσει ο ίδιο με βάση τη σύμβαση. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρόκειται για μηνιάτικο που έχει κόψει η δημοτική εταιρεία με τη γνωστή οικονομική κατάσταση. Στο ερώτημα πόσο κοστολογούνται αυτού του είδου εργασίε στην ελεύθερη αγορά, οι απαντήσει ήταν αρκετά εύκολε. Αυτό που προκύπτει είναι ότι το ακριβότερο και πιο αξιόπιστο πρόγραμμα που υπάρχει στην αγορά και χρησιμοποιείται σε γειτονικέ δελειά κοστολογείται 9.000 ευρώ ως αξία εγκατάσταση με υπάρχουσες τιμές και η σύμβαση απεριόριστη υποστήριξης για 5 θέσεις εργασίας καθορίζεται ετησίως στο 20% της δαπάνης αγοράς maximum ή τη 1.800 ευρώ το χρόνο ή 150 ευρώ το μήνα. Στην περίπτωση της ΔΕΙΑΚΣ, η μηνιαία δαπάνη για τη σύμβαση υποστήριξης είναι τουλάχιστον πενταπλάσια. Πέρα από αυτό, εφόσον η σύμβαση ακολουθεί το σύνηθε μέγιστο του 20% επί τη αξία κτήση του λογισμικού, λογικά ίσω σημαίνει ότι η δαπάνη τη αγορά ήταν περίπου 45.000 ευρώ με σημερινά δεδομένα. Ποσό που συγκρινόμενο με αυτά που απαιτούνται για το πιο ακριβό αντίστοιχο λογισμικό της αγοράς αν ισχύει, μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον υπέρογκο αν όχι λιγιώδες. Σίγουρα όμω, το αποδεδειγμένο από τη σύμβαση γεγονό της ετήσιας υποστήριξης το ποσό των 750 ευρώ μηνιαίως, συγκρινόμενο με το ποσό των 150 ευρώ, καθίσταται προκλητικό. Άλλωστε, ο καθένα μπορεί να καταλάβει ότι με αυτή τη δαπάνη προσλαμβάνεται κάποιος υπάλληλος με πλήρη απασχόληση.